Μανουέλ Κονέ, επικίνδυνα και αυτογκόλ. Αυτογκόλ από τον Μανουέλ Κονέ. Τελικά 1-1 με τον κεντρικό αμυντικό του Λεβαδιακού στο κέντρο Βασιλείου. Ανέφερε την μπάλα, πρέπει να διορθώσει ο Σαντινέτη. Να κεφαλιά και γκολ, έχουμε την μείωση του σκορ, όχι offside. Μέτι. Καστέρι σε λίγο, ανεβαίνει ο Ιαρτρού πάνω στον Σαγκινέτη. Από έναν από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Λεβαδιακού, τον Γιώργο. Ο Λούκας εκτελεί αυτό το κόρνερ στον αέρα, ο Σαγκινέτη υψηλότερα όλων. Ένα ακόμη κόρνερ για το ΠΑΟΚ. Αφήνει πίσω στο ξεκίνημα της προσπάθειας το σκέφι. Τρέχει ο Σαγκινέτη, την καλύπτει και πρέπει να αλλάξει για το φλάγκι ο άουτ του Πάου. Θεωρεί ότι είναι φάουλ αυτό το πέτοιμο, μετά από την μπάλα με τα χέρια. Αυτή η επαφή του γίνεται φάουλ. Η βαθιά παλιά, ωραία για τον... Γεννημένοι στο δεύτερο ημίχρονο. Να ξεφύγει από τον Παυλίδη, τον έκοψε ο Μπεν, Σαγκινέτη. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Σαγκινέτη Μουλόπουλος. Μακριά από το χώρο δράσης του Κόρμπος, έχει ανέβει να πιέσει ψηλά ο Απόλλων. Αυτή η παλιά δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή για τον Πετρόπουλο. Ο οποίος μπορεί να κάνει πολλές άμυνα. Ο Κονέ με φάλτσο αρκετό η κεφαλιά. Ο Τζόρμας τι κράτησε. Κόρνερ για τον Λεβαδιακό, ο οποίος απαντάει τις ευκαιρίες με τη μεγάλη επέμβαση του Τζόρμα. Ξανά πως είναι μόνος ο Ρουβανός στο κέντρο της άμυνας. Θεώρησαν την αμυντική του Απόλλωνα ότι ήταν προσάει. Το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Χάσει ο Μουλόπουλος, ο Κόρμπος είναι μέσα στην περιοχή, θέλει να γυρίσει κόρνερ από το παρόμενο. Πίσω με τη μία ο Νάτιος. Ο Λεβαδιακός έχει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Η τελευταία βλέπετε εδώ ξανά πως γύρισε ο Σαγκινέτη με την ίσως θα καθυφίσει. Πώς γεμίζει για τον Πετρόπουλο, ο Σαγκινέτη δυνατά. Λιμόπουλος ψάχνει τον Τσάβες που είναι κλεισμένος. Έτοιμος να περίξει το τέλος πρώτη μικρό.
Σαγκινέτη, Μάτιος. Στην καριέρα του με τον Λεβαδιακό δεν έχει κερδίσει ποτέ σε αυτό το παιχνίδι. Είναι η Σαγκινέτη. Πάνω στο Λεβαδιακό. Και πού βρίσκεται ακριβώς.